Έχουμε δύο τμήματα εδώ. Έχουμε ένα τμήμα βρεφικό, το οποίο φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 16 βρέφη. Έχουμε τη δυνατότητα του χρόνου να συμπεριλάβουμε άλλα μέχρι 24 βρέφη, ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5, μέχρι να πάνε στο νηπιακό τμήμα. Το νηπιακό τμήμα φιλοξενεί 31 παιδιά, 30, είναι δύο παιδαγωγοί, μία τάφε έψιλον βρεφών νηπιοκόμου και μία δέλτα έψιλον. Το βρεφικό τμήμα είναι δύο τάφε έψιλον και μία δέλτα έψιλον. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε 24 βρέφη. Θα έχουμε βέβαια και το προσωπικό το ανάλογο που απαιτεί ο νόμος και ο κανονισμός των παιδικών σταθμών. Ποιες ώρες λειτουργεί ο σταθμός? Ο σταθμός λειτουργεί από τις 7 μέχρι τις 3. Βέβαια τα παιδάκια μας δεν μένουν, ιδίως τα βρεφάκια, μέχρι τις 9.30 το πολύ. Έχουν όμως τη δυνατότητα να κινηθούν, κοιμούνται ένα-δύο παιδάκια μέχρι στιγμής, μέχρι τις 3. Επειδή εργάζονται οι γονείς. Πρωινό είδαμε, γεύμα. Έχουμε πρωινό, έχουμε μεσημεριανό, έχουμε δεκατιανό. Όλες οι τροφές είναι ελεγχόμενες. Ο μάγειρας τα ελέγχει τη στιγμή που έρχεται ο προμηθευτής. Τα ελέγχει, τα ζυγίζει. Αν δεν είναι κάτι καλό, το επιστρέφουμε πάλι πίσω. Είμαστε ικανοποιημένοι από τους προμηθευτές. Θα τους αναφέρω κιόλας. Είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί βρεφικό τμήμα? Είναι το πρώτο, είναι πρώτη φορά. Λειτουργούσε πολύ παλιά βρεφικό τμήμα. Είναι η πρώτη φορά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Και βλέπουμε ότι έχετε πάρα πολλά παιδάκια, μεγάλη συμμετοχή, το αγκάλιασαν οι γονείς. Ναι, είναι 12, 13. Έχουμε 16. Αλλά σήμερα έχουμε 13. Και οι γονείς περιμένουν να ανοίξουμε και τις 24 θέσεις από Σεπτέμβριο. Δηλαδή, σήμερα είχα δύο επισκέψεις από γονείς. Ευελπιστούμε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αντιδήμαρχος εδώ, να έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, τον αριθμό, το παιδαγωγικό που απαιτείται για να φιλοξενήσουμε και να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε 24 βρέφη, γιατί υπάρχει ζήτηση για το βρεφικό πραγματικά. Στο βρεφικό σταθμό έχουν τη χαρά και την τιμή να έχουν σεφ τα μικρά παιδιά για τα γεύματά τους. Το σεφ Μαρίνο Κομουνδούρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Ναι, είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο που είναι ευλογία, νομίζω, ότι εργαζόμενος κάποιος εδώ που έχει να κάνει με παιδιά και βρέφη. Είναι πραγματικά ευλογία να τα περιποιείται, να φτιάχνει το φαγητό τους, το φρούτο τους. Και το κάνουμε μεγάλη χαρά, πράγματι. Το μενού της εβδομάδας τι έχει, τι τους φτιάχνετε? Το μενού της εβδομάδας είναι, διαφοροποιείται από μέρα σε μέρα. Κάποιες μέρες μπορεί να έχει κρέμα, κάποιες μέρες μπορεί να έχει βούτυρο με μέλι και ψωμάκι. Έχουμε διάφορες πίτες, τυρόπιτα, μπουγάτσα. Για πρωινό μιλάμε τώρα. Για πρωινό, ναι, το πρωινό τους. Το μεσημεριανό, το γεύμα. Κατά τις 10 η ώρα έχουν το φρούτο τους, να πούμε. Πάλι διαφορετικά φρουτάκια και το γεύμα τους είναι όσπρια έχει τη Δευτέρα, κρέας κοτόπουλο την Τρίτη, Τετάρτη έχει λαχανικά, μαγειρεμένα πάντα, με ελαιόλαδο, κρέας πάλι έχει την Πέμπτη και ψαράκι την Παρασκευή. Επειδή... με διάφορους τρόπους Παρασκευής. Επειδή η κουζίνα σας απευθύνεται σε πολύ μικρά παιδιά, διαφοροποιείται από ναι, το φαγητό που θα τρώνε μεγάλη. Εδώ το διαιτολόγιο είναι συγκεκριμένο και τα υλικά πάλι είναι σπαρτιάτικα, ας το πούμε. Είναι λίγα πέντε, έτσι ακριβώς. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε ζάχαρες, δεν χρησιμοποιούμε μπαχαρικά, γιατί έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά και είμαστε προσεκτικοί. Βλέπουμε ότι διαθέτεις και ειδική εμφάνιση για τα παιδιά να περάσει ο μάγειρας και σαν παιχνίδι. Για εξήγησέ μας λίγο τη στολή. Αυτή είναι επαγγελματική στολή εργασίας, όπως βλέπετε, σεφ, που έχει γίνει ειδική παραγγελία για αυτό το λόγο και για αυτό το χώρο. Και για να νιώθουν και τα παιδιά πιο οικεία σε περιβάλλον δικό τους. Και όντως τα βλέπω με μεγάλη χαρά και ανταποκρίνονται. Οπότε με βλέπουν και χαρούμενα. Να δώσουμε και μια συμβουλή στις μαμάδες για σωστή διατροφή στα παιδιά. Ξέρουν οι μαμάδες τι πρέπει να κάνουν. Το φαγητό που τους ταΐζαν οι μαμάδες οι δικές τους. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Αγνά υλικά όπως έχουμε και εδώ, ελαιόλαδο. Όχι πολλά, σχεδόν όσο μπορούμε βέβαια συντηρητικά καθόλου. Λαχανικά φρέσκα, όσο μπορούμε
παραδοσιακά. Πώς αισθάνεστε που δουλεύετε για παιδιά, που ετοιμάζετε γεύματα για μικρά παιδιά? Σας είπα και στην αρχή, ευλογία, είναι μεγάλη χαρά. Δηλαδή, τόσα χρόνια από το 92 είμαι στο επάγγελμα αυτό. Αυτό είναι εμπειρία πρωτόγνωρη και εμπειρία ζωής. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικά ή... Όχι. Δεν είναι απαιτητικά. Ίσα ίσα που τους αρέσει και το φαγητό πολύ. Είναι και σε μια ηλικία... Όχι, είναι μια χαρά. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Οι γονείς τι λένε, που γνωρίζουν ότι ένα σεφ μαγειρεύει για τα παιδιά τους? Από ό,τι ξέρω είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί μου το έχουν εκφράσει πολλές φορές. Ερχόμενοι να πάρουν τα παιδάκια τους ή να τα φέρουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία μαμά πριν λίγο καιρό, φεύγοντας, μου λέει: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρώει τα φασολάκια εδώ και δεν τα τρώει στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα σας πω. Είμαστε, όπως βλέπετε, στον τέταρτο παιδικό σταθμό, στον τέταρτο βρεφονιπιακό σταθμό Μεσίνης. Εδώ λειτουργούν παράλληλα δύο δομές. Ο παιδικός σταθμός Μεσίνης με δυναμικότητα 30 παιδιών και για πρώτη φορά λειτουργεί και το βρεφικό τμήμα με δυναμικότητα 16 παιδιά, με στόχο να φτάσουμε με τη νέα σεζόν τα 24. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε στον πρώτο χρόνο, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο είχε μια περίοδο εναρμόνισης 3 ετών. Θα πούμε ότι ο Δήμος Μεσίνης είναι από τους πρώτους Δήμους ίσως στην Ελλάδα που ξεκίνησε τα βρεφικά τμήματα. Ναι, με προτροπή και παρόντρηση του κυρίου Τσόνη, του Δημάρχου Μεσίνης. Ο Δήμος Μεσίνης εναρμονίστηκε, όπως είπα, από το πρώτο κιόλας έτος. Οι εγκαταστάσεις, όπως βλέπετε, είναι οι πλέον σύγχρονες. Τα παιδιά φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Βέβαια, έχουμε τη χαρά και την τιμή να μαγειρεύει εδώ ο κύριος Μαρίνος Κουμουνδούρος, ένας μάγειρας σεφ, ο οποίος δεν χρειάζεται να του πλέξω εγώ το εγκόμιο, είναι πασίγνωστος. Οπότε τα παιδάκια απολαμβάνουν το φαγητό από τον κύριο Κουμουνδούρο. Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕΤΑ, ήταν στο ύψος των 50.000 ευρώ. Περιλαμβάνουν υπερσύγχρονες τουαλέτες σε πρότυπα τα οποία η ίδια η ΕΤΑ ορίζει. Περιλαμβάνει την αίθουσα ύπνου και περιλαμβάνει και την αίθουσα φιλοξενίας. Στόχος του Δήμου είναι από την επόμενη θητεία να δημιουργηθεί εις διπλούν αυτή η δομή, δηλαδή να ανοίξει και άλλο τμήμα, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάσουμε να φιλοξενούμε περίπου τα 40 με 50 βρεφάκια, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Απαιτείται να γίνει κάποια αίτηση? Ήδη ο Δήμος, όπως σας είπα, έχει εναρμονιστεί. Είναι από τους πρώτους Δήμους, από τους 4 πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που έχει προβεί σε αυτή τη νέα δομή. Ο Δήμος Μεσίνης αυτή τη στιγμή υλοποιεί, ενώ υπάρχει εναρμόνιση πάλι, η τριετή εναρμόνιση, περίοδος εναρμόνισης μέχρι το 22 για τους 4 παιδικούς σταθμούς, δηλαδή συγκεκριμένα για τους 3 παιδικούς σταθμούς της Μεσίνης συν έναν της Ανδρούσας, και ζητά χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο της, ώστε να είναι σύνομος με το ΠΔΕΛΤΑ 99. Άρα μιλάμε για σύγχρονες προδιαγραφές, να εναρμονιστεί ο Δήμος με αυτές, ύψους 200.000 ευρώ, 50 για κάθε παιδικό σταθμό.